ταλέντο που σου δώσε ο Θεός. Οφείλεται στην αγάπη που έχω στο Βλαρίνο μου, στην αγάπη που έχω για τα θεία, στο Θεό, γιατί εκείνος μου δίνει δύναμη και είμαι αγαπημένος με τον άνθρωπο. Από πόσο χρονών παίζεις κλαρίνο, Γιώργο? Από 8 χρονών. Ήξερε κάποιος άλλος από την οικογένεια ή μόνο? Βέβαια, ήξερε ο πατέρας μου, ήταν η μουσικός. Νιώθεις παράλληλα όμως ότι είσαι και λίγο αδικημένος από συναδέλφους οι οποίοι ανήκουν στο μουσικό χώρο? Όχι, όχι, είναι όλοι καλοί άνθρωποι. Είναι καλά παιδιά. Δεν νιώθεις ότι σε έχουν αδικήσει λίγο, ότι είσαι λίγο στην άκρη? Όχι, δεν είμαι στην άκρη καθόλου. Δεν είμαι στην άκρη. Δεν είναι. Πολύ καλά πάμε. Πολύ καλά πάμε. Καλοί μου οι φίλοι, η μουσική καλή. Έχω μια γυναίκα κοντά, μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Τη Τζούλη, πρέπει να την ξέρεις. Λοιπόν, μιλάμε για... τι άλλο να θέλει ένας άνθρωπος? Ήταν έρωτας με την Τζούλη. Πολύ έρωτας. Παράφορο. Πού γνωριστήκατε? Είχαμε πάει σε ένα χωριό στο Ζυρίκι. 9-10 Μαΐου είναι εδώ στην Ιβαντιά. Μας την ημέρα μου. Την είδα, ήταν μελανούρι έτσι. Λοιπόν. Να ρωτήσεις. Σου λέω ότι πάρ' το μικρόφωνο να μας πεις τι πέντε τραγούδια να μου. Της χαμήλωσα λίγο τα μάτια έτσι. Τι θα μου πεις. Και έπεσε. Όχι, με χαμήλωσε τα μάτια λιγάκι, μην τρέπεσαι έτσι. Κάντε και εσύ έτσι με τα μάτια, χαμήλωσε έτσι και εσύ. Μου λέει, θα πω λέει, σου λένε αυτό το τραγούδι, γλυκό χαράζει μου τα βουνά και αγάπη μου κοιμάται. Αμάν, λέω, πώς αρέσει το τραγούδι και αυτό. Ναι, τώρα έτσι μου έρθει με το μυαλό μου, λέει, πολύ ωραίο είναι. Σε μένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, από εκεί έγινε όλο το πάναγο. Είναι πολύ καλή κυρία, πολύ καλή γυναίκα. Την εκτιμάς και σε εκτιμάει, αυτό έχεις. Συνογιόμαστε. Καταρχήν δεν πάει κανένας μόνος του. Άμα φεύγω από το σπίτι, Γιώργο, έρχομαι. Άντε, έλα. Έρχεται κουτά. Και... έχετε παντρευτεί έτσι? Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα, η αγάπη να συνογέσει. Έτσι. Εμείς... είσαι πονηρούλης όμως, το έχεις στο μάτι, πρέπει να έχεις μεγάλες κατακλείσεις. Δεν το κατάλαβες εσύ, ρε. Το καταλάβω εγώ. Όχι, ρε. Όχι, εντάξει. Υπήρξες ένας ωραίος άντρας. Ποιος? Κοίταξε, όχι, τι κατακλείσεις. Εντάξει τώρα τι. Τώρα είμαι 40. Άστα τώρα. Για το παρελθόν λέμε, τότε που ήσουν νέος. Ναι. Όχι, γιατί τώρα τι είμαι. Είμαι 48 χρονών τώρα. Λοιπόν. Είσαι πολύ μικρό. Πολύ μικρός. Λοιπόν. Τζούλη είναι η πρώτη σου γυναίκα. Δεν είχες κι άλλο γάμο, είχες? Δεν θυμάμαι. Είχες. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα... άμα θυμάμαι τότε σου... είχες, είχες, φαίνεται. Τα παιδιά είναι με τη Τζούλη. Δεν θυμάμαι. Δεν είναι. Λοιπόν. Δεν είναι τα παιδιά με την Τζούλη. Κανένα από τα παιδιά δεν είναι. Δεν είναι. Από άλλη γυναίκα τα έχεις τα παιδιά. Το ξέρα. Χώρισες και... η Τζούλη μεγαλώνει όμως τα παιδιά σου. Καλά δεν το λέω? Ιστορία άνθρωπος. Η Τζούλη είναι ιστορία άνθρωπος. Μπράβο του. Το ήξερα. Αυτό είναι μια ιστορία που δεν ήξερα καθόλου. Ιστορία άνθρωπος και από αυτό που είπες. Δηλαδή πόσα χρόνια γνωρίζετε με την Τζούλη? Εγώ εκτιμώ, αλλά... πόσα χρόνια γνωρίζετε με την Τζούλη? Μισό λεπτό, και εγώ εκτιμώ τα δικά της τα παιδιά. Έχει και η Τζούλη παιδιά? Τα εκτιμώ πάρα πολύ σαν δικά μου. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Να πάμε σε ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν δικό σου. Τα κοστούμια σου, η εμφάνισή σου. Γιατί επιλέγεις αυτό το ντύσιμο, χρόνια έχεις περάσει? Κοίταξε. Να κάνεις τη διαφορά ή αυτός αρέσει? Και μ' αρέσει και να κάνω και τη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να ντύνεσαι όμορφα. Αρέσει και στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή την ιδέα τη βρήκαμε μαζί με την Τζούλη.
Πόσα χρόνια δηλαδή έχεις που λανσάρεις έτσι? Τελευταία χρόνια. Πρέπει να έχω 15 χρόνια. Ποιος σου ράβει τα κουστούμια? Η Τζούλη. Η Τζούλη ράβει τα κουστούμια. Μάθεις είναι φυσικά. Όχι φυσικό. Είσαι νέος ακόμα. Τι είμαι. Στην υγειά όλου του κόσμου.